Πριν 3 χρόνια συμφωνήσαμε με τη Δημοτική Αρχή τη δημιουργία δημοτικής πινακοθήκης στην Άφταχνα, στο χώρο του ξενείου. Η πινακοθήκη είναι μία γέφυρα μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού. Δίνει μία υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της πόλης, μαζί με τις φυσικές ομορφιές, διαθέτει ιστορία και πολιτισμό. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αναγκαία η δημιουργία μιας τέτοιας δομής και είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο θα την αγκαλιάσει ο κόσμος, αλλά θα δημιουργήσει κουλτούρα στα παιδιά, στα σχολεία και γενικώς στην περιοχή. Ανέλαβα λοιπόν μία σταυροφορία προκειμένου να βρεθούν καλλιτέχνες, συλλέκτες και πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν αυτήν την προσπάθεια. Έτσι ξεκινήσαμε μια συνομιλία με επώνυμους καλλιτέχνες και συλλέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι για να φτιάξεις μια σχέση με αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να τη φτιάξεις πρώτα προσωπικά. Πάρα πολύ δύσκολο να τις προσεγγίσεις, αλλά και αν τις προσεγγίσεις θα πρέπει να δώσεις πολλά πράγματα που θέλουν να φτιάξεις μια προσωπική σχέση για να σε εμπιστευτούν. Από αυτό ξεκίνησε και μια σχέση με τον Άλκη τον Βιεράκο, τον γνωστό παγκόσμιο, πολύ μεγάλο εξπρεσιονιστή ζωγράφο που ζούσε και εργαζόταν στο Παρίσι, βλέποντας μια έκθεση που είχε κάνει τέλος του 2015 στη Θεσσαλονίκη με θέμα την αμαχία της ΝΑΠΑΧ, την οποία επισκέφτηκα, ήρθα σε επαφή με τους διοργανωτές που ήταν η κυρία Κοσκινά, που είναι σήμερα διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και το Ίδρυμα Κωστόπουλο, και με τον τρόπο αυτό συζητήσαμε να έρθει και η έκθεση στην Άφακτο την περίοδο της ναυμαχίας. Έτσι λοιπόν, ήρθαμε σε επαφή με τον Άλκη τον Βιεράκο, ενθουσιάστηκε με την ιδέα και μάλιστα στα εγένεια τα οποία παραβρέθηκε και ο ίδιος, παρόλο που ήταν υπερήλικας και κινήτο δύσκολα, εκεί υποσχέθηκε να δώσει ένα σπάνιο έργο του για την δημιουργία, στην υποσύσταση πινακοθήκη της ΝΑΠΑΧ. Η έκθεση έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Φετιχέ Τζαμί. Έκτοτε ο Πιεράκος δέθηκε ερωτικά με την πόλη μας. Κάθε 2 με 3 μήνες ερχόταν συνεχώς από το Παρίσι. Ήθελε να μείνει για πάντα στην πόλη μας. Όπως και το έκανε. Πέρυσι τέτοια εποχή, και είναι πολύ σημαντικό το ότι κλείνουμε σε μερικές μέρες ένα χρόνο από το θάνατο του Πιεράκου, ήρθε στην πόλη μας και σε 3 ώρες εξέπλεψε. Ήταν ένα ατυχές γεγονός για έναν άνθρωπο που είχε τουλάχιστον ένα όραμα για την πόλη μας. Ήθελε να δημιουργήσει ένα κέντρο εικαστικών τεχνών με αιχμή του δόρατος μια σπουδαία πινακοθήκη. Η ευρωπαϊκή διάσταση της πόλης, μαζί με το ότι είναι η έδρα ενός δικτύου, δημιουργούσε πολλούς συνειρμούς στον Άλκη τον Πιεράκο, θεωρώντας ότι θα πρέπει η Νάπτος να φτάσει στο σημείο που σήμερα μιλάει όλη η Ευρώπη. Θεωρούσε πάρα πολύ σημαντικά τα βήματα του δικτύου, θεωρούσε πολύ σημαντικό την δημιουργία συζήτησης πανευρωπαϊκής γύρω από την πόλη μας. Η οικογένειά του, μένοντας πιστή στις επιθυμίες του Πιεράκου, μας απέστειλε το έργο αυτό, που είναι ένα σπάνιο έργο της εποχής που ο ζωγράφος ήκμαζε, του 1967, θεωρεί ότι με την κίνηση αυτή δημιουργεί τις
ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία της πινακοθήκης. Μάλιστα, ενστερνίζοντας η οικογένεια το όραμα του Άλκη, είναι σήμερα πρεσβευτής της πόλης μας στο Παρίσι και όχι μόνο, και στη Γερμανία μαθαίνω, προκειμένου πολλοί καλλιτέχνες, επώνυμοι, γνωστοί, να δώσουν έργα στην υποσύσταση Δημοτική Πινακοθήκη. Υπάρχει μια σχετική αλληλογραφία με το Δήμο την οποία έχετε στα χέρια σας. Περιμένουμε τα δέοντα πλέον από την Δημοτική Αρχή. Είναι ένα σημαντικό έργο πολύ μεγάλης αξίας, το οποίο οδορήθηκε στην πόλη μας με πρόθεση να αποτελέσει μια αφετηρία, θα λέγαμε, στην επανεκκίνηση της συζήτησης για την πινακοθήκη. Πρέπει να δούμε αυτό το έργο σαν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, και η καλλιτεχνική του αξία, αλλά και σαν έργο τέχνης έχει μια οικονομική αξία πολύ μεγάλη. Είναι ένα απόκτημα πραγματικό για την πόλη μας. Είναι ένα έργο που φτιάχτηκε το 1967. Είναι μεγάλο διαστάσιο, είναι 3 μέτρα επί 1,5 στο ύψος. Μεικτή τεχνική, είναι συνική μελάνη, ήταν ένα υλικό το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ ο Πυράκος και πολλά έργα το είχαν φτιαχτεί με αυτό το υλικό, με τη μελάνη. Είχε ένα ειδικό τρόπο να αποτυπώνει αυτό που ήθελε να εκφράσει με τη συνική μελάνη. Θα μιλήσω λίγο τεχνικά για τη δουλειά του. Όπου είχε κάποια ειδικά εργαλεία, καλάμια από μπαμπού, με τα οποία δούλευε το υλικό αυτό, το μελάνι. Έτσι λοιπόν έχουμε πάνω σε χαρτί, το οποίο έχει κολληθεί σε μουσαμά, αυτό το έργο. Ο τίτλος του έργου είναι «Το όνειρο της γενέθλιας πόλης». Σαν ζωγράφος ο Άλκης ο Πυράκος, έχει πολύ μεγάλη αξία, διεθνή αξία, είναι από τα ονόματα των Ελλήνων καλλιτεχνών που μπορεί κανείς να συναντήσει σε δημοκρασίες, σε εκθέσεις, σε μουσεία, σε πολλές άλλες χώρες εκτός από την πατρίδα μας, στην οποία ήταν πολύ γνωστός. Πρώτα απ' όλα στο Παρίσι, στην Γαλλία που ζούσε, και έχει μάλιστα εκεί, θα λέγαμε, και κοινό το οποίο ακολουθούσε τη δουλειά του και έχουν φτιάξει και σύλλογο με το όνομά του. Αλλά σε πολλές χώρες του εξωτερικού μπορεί κανείς να δει δημοκρασίες όπου βγαίνουν έργα του και πουλιώνται, πάντα έργα τα οποία κατευθύνονται κυρίως στις συλλογές. Ένα τέτοιο έργο είναι σπάνιο που συναντήσει κανείς, άρα είναι μια πολύ, επαναλαμβάνω, πολύ, πολύ σημαντική δωρεά. Εκείνο που ήθελα ακόμα να πω ήταν ότι η αφορμή για να έρθει το έργο αυτό ήταν οπωσδήποτε η έκθεση η οποία ξεκινόταν από την Αθήνα με πρωτοβουλία του Γιάννη Τωράτη, ήρθε στην Άφαπτο, τότε που έγινε η έκθεση που είχε ετοιμάσει έργα ο Γιάννης, ο Άλκης ο Πιεράκος, με το θέμα της ναυμαχίας. Και εκεί, μετά από συνεννόηση με τον Γιάννη, δόθηκε η υπόσχεση και η οποία, όπως βλέπετε, τηρήθηκε και από τους συγγενείς. Και έτσι λοιπόν αυτό το έργο έφτασε στην πόλη μας. Τώρα θα πρέπει το έργο αυτό, εάν θα γίνει κάποια στιγμή η πινακοθήκη, η οποία μάλιστα καλό θα είναι να γίνει σύντομα, γιατί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που αν το έργο αυτό δεν μπει στον χώρο που έχει δωρηθεί, τότε θα επιστραφεί. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος το έργο αυτό να χαθεί. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο, με κάποιες διαδικασίες οι οποίες από ό,τι ακούω έχουν ήδη προσχεδιαστεί και υπάρχει πρόθεση, θα πρέπει να γίνουν κάποιο σύντομα και το έργο αυτό τελικά να μην χαθεί από την πόλη μας και να μείνει και να είναι κάτι το οποίο θα μπορούν να το απολαμβάνουν και οι επισκέπτες της πόλης αλλά και οι γενιές των επόμενων που θα βρεθούν στην πόλη μας και θα έχουν ένα τέτοιο φιλοδότημα. Και θα είναι και η αφορμή να ασυνθούν και τα υπόλοιπα έργα τα οποία ήδη έχουν δωρηθεί στην πόλη, βρίσκονται στο δημοτικό κτίριο και όπου αλλού, και να αρχίσει λίγο να αποτελείται το υλικό αυτό που χρειάζεται για να υπάρχει μια πινακοθήκη, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και με τις δωρεές που θα ακολουθήσουν και από συλλέκτες οι οποίοι έχουν δείξει τη διάθεσή τους να δωρήσουν έργα. Θέλω να σημειώσω ακόμα ότι θα πρέπει να γίνει και μια έκθεση όπου με πυρήνα το έργο αυτό να μαζευτούν και τα υπόλοιπα έργα του Άλκη του Πυράκου, τα οποία υπάρχουν στην πόλη μας με διάφορους τρόπους, έχουν δωρηθεί κλπ. Και να γίνει μια έκθεση
αναφορά πάλι στον Άλκηπη Ιεράκο, να τιμήσουμε και τη δωρεά του και τη γυναίκα του και την οικογένειά του, η οποία μας τίμησε πρώτα αυτή, δίνοντας αυτό το έργο. Ο Άλκηπης Ιεράκος, όπως είπα και πριν, έχει μια μεγάλη αξία καλλιτεχνική. Εγώ ήμουν πάντα επιφυλακτικός βλέποντας να ακολουθούν Έλληνες ζωγράφοι με καθυστέρηση πάντα χρονική, τα ξένα ρεύματα. Θεώρησα την περίπτωση του Ιεράκου κάτι ανάλογο. Όμως βλέποντας το ιστορικό του και τη δουλειά του από τα πρώτα του χρόνια, που ήταν πολύ μικρό παιδί ακόμα, τα πρώτα του σχέδια, διαπίστωσα ότι ο Άλκης Ιεράκος γεννήθηκε εξπρεσιονιστής. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο το ακολούθησε σαν μόδα, ούτε το οικειοποιήθηκε για να το εκμεταλλευτεί. Επειδή ήταν τότε ίσως κάτι το οποίο είχε πληροφορία. Βρέθηκε λοιπόν να είναι εξπρεσιονιστής από μόνος του. Τα λέγαμε γιατί στην παιδική ηλικία, ζώντας στην Ελλάδα τότε, δεν μπορείς εύκολα να διαμορφώσεις τέτοια αντίληψη της ζωγραφικής. Ήταν ο τρόπος που γράφησε. Το οποίο και ακολούθησε με συνέπεια και γι' αυτό η δουλειά του είχε αλήθεια.